από την κυβέρνηση που κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στην ελληνική οικονομία. Από την κυβέρνηση που κατάφερε να ρυθμίσει το δημόσιο χρέος, καθιστώντας το βιώσιμο και να δημιουργήσει τους όρους για την ομαλή αναχρηματοδότησή του. Κυρίως τον παρόδο να σας ενημερώσω ότι σήμερα ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ότι η Ελλάδα εκκίνησε τη διαδικασία έκδοσης νέου πενταετούς ομολόγου στις αγορές χρήματος. Και η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί κατεδαφίζει άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, άλλο ένα από τα ψευδοεπιχειρήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις δυνατότητες της χώρας να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος. Και υπενθυμίζει αυτή η εξέλιξη ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το θέμα του δανεισμού με όρους επικοινωνιακούς, αλλά αντιμετωπίζουμε αυτό το κρίσιμο θέμα με σχέδιο και με την σοβαρότητα και την τεχνική αρτιότητα που αρμόζει. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει λοιπόν και συνεχίζει με αποφασιστικότητα και με επιμονή. Με στοχοπροσήλωση και σκληρή δουλειά συνεχίζει το έργο της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας με βασικό προσανατολισμό το όραμά μας σε αυτό που ονομάζουμε δίκαιη ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το όραμά μας. Στόχος μας είναι τον Οκτώβριο του 2019 οι Έλληνες πολίτες να μπορούν πολύ ξεκάθαρα να συγκρίνουν και να κρίνουν. Να συγκρίνουν την Ελλάδα του σήμερα με τη χώρα που μας παρέδωσαν οι κυβερνήσεις του παλιού πολιτικού συστήματος 4 χρόνια πριν. Και όλοι ήδη πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να κατανοούν, να βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι πια μια διαφορετική χώρα. Μια χώρα στην οποία δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις να αφήσουμε οριστικά την κρίση και τις αιτίες που δημιούργησαν την κρίση πίσω μας. Να αφήσουμε πίσω την Ελλάδα της παρακμής, του εκφυλισμού, της χρεοκοπίας και να οικοδομήσουμε μια χώρα δυναμική με αυτοπεποίθηση. Μια χώρα που θα στηρίζεται πια στα δικά της πόδια και στις δικές της δυνάμεις. Μια χώρα πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρώπη. Η σημερινή συνεδρίαση όμως είναι ιδιαίτερη και επειδή λαμβάνει χώρα λίγο μόνο 24 ώρα μετά την κύρωση από τη μεριά του Ελληνικού Κοινοβουλίου μιας ιστορικής συμφωνίας, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός, ιστορικό, που σηματοδοτεί πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, την επίλυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας με τους γειτονές μας, με τη Βόρεια Μακεδονία. Σηματοδοτεί όμως και το πέρασμα σε μια νέα εποχή συνεργασίας, αλληλεγγύης και φιλίας στα Βαλκάνια, αλλά και την ήττα του εθνικισμού, των εθνικισμών θα έλεγα και από τις δύο πλευρές, που είναι την ίδια στιγμή η νίκη των δυνάμεων εκείνων που δεν έχουν σκοπό να αφήσουν το μέλλον των δύο λαών στους πατριδοκάπηλους και στους εμπόρους του μίσους. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι δεν είναι σήμερα μόνο ο λόγος της ιστορικότητας συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου η ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και η κύρωση ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών. Ούτε μόνο το ότι συμπίπτει με την απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να εκδώσει πενταετές ομόλογο. Αυτό δεν είναι αυτοί οι λόγοι μόνο που καθιστούν σημαντική τη σημερινή συνεδρία. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος.
Είναι το γεγονός ότι η ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, όλοι γνωρίζετε, έχει να κάνει με ένα θέμα που ακουμπά στον πυρήνα του πολιτικού μας σχεδίου, που ακουμπά στον πυρήνα των στρατηγικών μας επιδιώξεων και στοχεύσεων, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι ακουμπά και στον πυρήνα του κοινωνικού ζητήματος και των κοινωνικών αντιθέσεων. Και πρόκειται για το ζήτημα του μισθού, του κατώτατου μισθού. Από την πρώτη στιγμή της δικής μας διακυβέρνησης είχαμε επισημάνει την κομβική σημασία που έχει για μας, για τις αναλύσεις μας, αλλά και για το σχέδιό μας, ο μισθός. Είχαμε επισημάνει ότι η στρατηγική της δίκαιης ανάπτυξης και ο στρατηγικός στόχος περιορισμού των ανισοτήτων περνά μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, από την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας, από την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής και μετά την έξοδο της χώρας από το καθεστώς των μνημονίων, έχουμε πλέον τη δυνατότητα με ασφάλεια να προχωρήσουμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που δίνουν σάρκα και οστά σε αυτές τις στρατηγικές μας στοχεύσεις. Ήδη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας έχει σημειώσει πολύ σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της αγοράς εργασίας. Και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτές τις επιτυχίες, διότι πιστεύω ότι η σημερινή μας πρωτοβουλία έρχεται ως επιστέγασμα μιας ολόκληρης προσπάθειας. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Πρώτα απ' όλα με τις εντατικές προσπάθειες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και με σειρά στοχευμένων νομοθετημάτων, καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα και να μειώσουμε δραστικά τη μαύρη εργασία στη χώρα μας, που βρισκόταν το 2014 στο 20%. Και σήμερα, με στοιχεία που αφορούν το 2018, την περασμένη χρονιά, από το 20% έχει μειωθεί στο 9%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική μείωση. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε, αλλά μας κατατάσσει στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτό το καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και είναι αποτέλεσμα μιας στόχοπροσιλωμένης, εντατικής, σκληρής δουλειάς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Άρα λοιπόν, όσοι νομίζουν ή πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα όταν εργαζόμαστε στόχοπροσιλωμένα, διαψεύδονται. Μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, σημαντικά αποτελέσματα. Μπορούμε να μετατρέψουμε την εργασιακή ζούγκλα που παραλάβαμε σε μια κατάσταση όπου μπορεί να συγκρίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια κατάσταση κανονικότητας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι απλώς θα έλεγα να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική χώρα, αλλά να την κάνουμε και μια χώρα πρότυπο σεβασμού των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι έχουμε επαναφέρει το καθεστώς προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, δημιουργώντας ένα θεσμικό πλαίσιο που όχι μόνο έχει οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών μέχρι σήμερα για 100.000 εργαζόμενους, αλλά και λειτουργεί ως κίνητρο για την οργάνωση των εργαζομένων και την ενίσχυση των διαπραγματευτικών τους δυνατοτήτων. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό, η τρίτη εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη επιτυχία, είναι αυτή που αφορά τη μείωση της ανεργίας από το 27% περίπου το 2014. Έχουμε σήμερα τη χρονιά που μας πέρασε το 18,3%, που αντιστοιχεί αυτή η μείωση από το 27 στο 18, αντιστοιχεί σε δημιουργία 350.000 νέων θέσεων εργασίας από τη στιγμή που αναλάβαμε, πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Σήμερα όμως πιστεύω ότι ως επιστέγασμα όλων αυτών των σημαντικών επιτυχιών στον χώρο της εργασίας και της πολύ σημαντικής δουλειάς, αλλά κυρίως και ως επιστέγασμα της ανάκαμψης της οικονομίας και της επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είμαστε πιστεύω σε θέση να προχωρήσουμε και σε ένα ακόμα πολύ μεγάλο βήμα. Να προχωρήσουμε σε μια εμβληματική για τον κόσμο της εργασίας πρωτοβουλία, που θα έχει πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες. Εις ό,τι αφορά τον περιορισμό των ανισοτήτων, εις ό,τι αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζόμενων, που θα μεταφραστεί άμεσα σε ενίσχυση, σε τόνωση της ζήτησης, άρα τόνωση της πραγματικής οικονομίας, διότι πρόκειται για τους εργαζόμενους που παίρνουν τον κατώτατο μισθό, άρα το εισόδημά τους δεν το κρατάνε, το σπαταλάνε, το ξοδεύουν για να ζήσουν οι άνθρωποι, αλλά πρόκειται για τις μισθωτές εκείνες κατηγορίες που αυτή την αύξηση θα την δώσουν άμεσα στην πραγματική οικονομία. Εις ό,τι αφορά λοιπόν και την τόνωση της ανάπτυξης, ως συνεπακόλουθο της τόνωσης της ενεργού ζήτησης, και βεβαίως σε ό,τι αφορά και στην αυτοπεποίθηση των μισθωτών στρωμάτων, της δυνατότητας που έχουν να διεκδικούν, να παλεύουν, να αγωνίζονται, κάτι το οποίο κατά την δική μας εκτίμηση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προχωρούμε λοιπόν σήμερα μετά την προβλεπόμενη διαδικασία που κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα, τον διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, με τους εμπειρογνώμονες, προχωρούμε τόσο στην αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο όμως και στην κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού που αφορούσε τους νέους ανθρώπους, αφορά μέχρι σήμερα τους νέους ανθρώπους κάτω από 25 ετών, τους νέους εργαζόμενους. Κατά την προσωπική μου άποψη, ενός απαράδεκτου θεσμού που δημιούργησε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων χωρίς να προσφέρει απολύτως τίποτα στη μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, σήμερα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων μισθών, 10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων μισθών, να προβούμε σε ένα βήμα, εγώ θα έλεγα σε ένα ακόμη βήμα ιστορικής σημασίας, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κατάφερε να προβεί σε πολλά ιστορικά βήματα. Ένα ακόμα ιστορικό βήμα λοιπόν θα είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπουργού Εργασίας, έτσι όπως προβλέπει ο νόμος, που αφορά την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και την αναδιαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε την πρότασή μου να διαμορφωθεί πλέον ο κατώτατος μισθός στο ύψος των 650 ευρώ μηνιαίως. Την αντίδρασή σας αντιλαμβάνομαι ότι η έκκλησή μου γίνεται αποδεκτή και εγκρίνεται. Θέλω να πω όμως ότι πρόκειται για μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά όχι μόνο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Να θυμίσω ότι οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών είχαν ως υποκατώτατο μισθό 510 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό 586. Από τον επόμενο μήνα, το Φλεβάρι, εφόσον γίνει δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή η πρόταση, όλοι τους θα έχουν ως κατώτατο μισθό τα 650 ευρώ. Εγώ, από την πλευρά μου, νομίζω ότι αυτή είναι μια κίνηση που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο της εργασίας που έχει υποφέρει. Για όλους εκείνους και εκείνες
που την περίοδο της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, είδαν τους μισθούς τους να περικόπτονται, είδαν ξαφνικά σε ένα βράδυ την κυβέρνηση συνεργασίας τότε Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να μειώνει τον κατώτατο μισθό 22% και 32% για τους νέους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μια κίνηση ουσιαστική αλλά και συμβολική που τη χρωστάμε σε όλους εκείνους και εκείνες που σήκωσαν στην πλάτη τους το βάρος της χρεοκοπίας και της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε όλους εκείνους που είδαν τα όνειρα της ζωής τους και τις προοπτικές και τις προσδοκίες τους να βυθίζονται στο σκοτάδι της κρίσης και που πλέον η χώρα, βγαίνοντας από την κρίση, μπορεί σταδιακά να αρχίζει να υπουλώνει αυτές τις πληγές, διότι εγώ έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω ότι έξοδος από την κρίση και τέλος των μνημονίων δεν είναι, αν θέλετε, μια διακήρυξη, δεν είναι ένα διάγγελμα, αλλά αυτό πρέπει να αρχίσει να αποκρισταλώνεται και θα αποκρισταλώνεται όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, στην πραγματική ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Και αυτό νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα βήμα στην μεγάλη πορεία για την αποκατάσταση των αδικιών και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θα χαιρετήσει αυτή την πρωτοβουλία. Όχι όμως όλοι. Το γνωρίζω ότι δεν θα χαιρετήσουν όλοι αυτή την πρωτοβουλία. Και είναι δύο κατηγορίες αυτοί οι οποίοι θα φέρουν αντιρρήσεις. Είναι αυτοί που θα φέρουν αντιρρήσεις από συμφέρον, όχι από αδυναμία, από συμφέρον. Διότι δεν θέλω να το κρύψω, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, απολύτως μειοψηφικές, οι οποίες όμως είδαν την κρίση ως ευκαιρία. Τόσο για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, υπέρ αυτών, όσο όμως και για την διεύρυνση της δικής τους κερδοφορίας. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα φέρουν αντιρρήσεις από άποψη. Είναι σεβαστή η άποψή τους, είναι οι λεγόμενοι νεοφιλελεύθεροι, είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι η συντριβή της εργασίας. Είναι σεβαστή η άποψή τους, όμως έχουμε κάθετη αντίθεση σε αυτή την άποψη, όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, αλλά και γιατί η ίδια η ζωή και η εμπειρία έχει αποδείξει ότι αυτή η άποψη δεν έχει επαληθευτεί πουθενά. Απαντάμε λοιπόν σε όσους έχουν αυτή την άποψη ότι η συντριβή της εργασίας δεν είναι ο δρόμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας, αντίθετα, αποδεδειγμένα πια, αποτελεί συνταγή χρεοκοπίας. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κρίσεις της ιστορίας του καπιταλισμού ξέσπασαν τη στιγμή εκείνη που οι ανισότητες έφταναν στο υψηλότερο σημείο τους. Γιατί επίσης δεν πιστεύουμε στις ψευδείς υποσχέσεις των ειδικών που μας λένε ότι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η μείωση των μισθών και γιατί ξέρουμε από τη θεωρία αλλά και από την εμπειρία, όπως είπα πριν, ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο, ότι η αύξηση, ξέρουμε έλεγα ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο, ότι η αύξηση των μισθών είναι η προϋπόθεση και η ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα. Με αυτή μας λοιπόν την απόφαση, όχι μόνο δίνουμε ανάσα και ελπίδα στους 600.000 εργαζόμενους που επηρεάζονται ευθέως από την αύξηση, όχι μόνο δίνουμε ελπίδα και στους 280 επιπλέον χιλιάδες που επηρεάζονται εμέσως από την αύξηση επιδομάτων που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό, αλλά δίνουμε και μία προοπτική ακόμα περαιτέρω τόνωσης της ανάπτυξης και βεβαίως της δίκαιης ανάπτυξης, γιατί για μας αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι υπουργοί,
πιστεύω ότι σήμερα καλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα, όπως είπα αρχικά, ιστορικής σημασίας. Καλούμαστε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στο σύνολο των εργαζόμενων στη χώρα μας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που περάσανε δύσκολα την περίοδο της κρίσης και που η ενίσχυση της δύναμης των εργαζόμενων δημιουργεί και τις προϋποθέσεις αποδοτικότερης και παραγωγικότερης εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτή μας την απόφαση κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δείχνουμε έμπρακτα ότι υπάρχει άλλος δρόμος και κυρίως δείχνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον άλλο δρόμο είναι αποφασισμένη να τον διαβεί. Γιατί είναι η κυβέρνηση των πολλών, όχι των λίγων. Είναι η κυβέρνηση των πράξεων, όχι των λόγων. Είναι η κυβέρνηση που μπορεί μαζί με τα εκατομμύρια των ανθρώπων του Μόχθου να οδηγήσει την πατρίδα μας σε μια νέα εποχή. Σας καλώ λοιπόν να εργαστούμε το επόμενο διάστημα μέχρι το φθινόπωρο του 2019 που ολοκληρώνεται η θητεία μας σε αυτή την κατεύθυνση, μετά τις σημαντικές επιτυχίες, τις ιστορικές επιτυχίες που αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα και στη γειτονιά μας, να εργαστούμε ώστε να ολοκληρώσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο της εξόδου της χώρας από την κρίση, της ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά και της αναστήλωσης της ελληνικής κοινωνίας, της αναζωογόνησης των πιο δημιουργικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος μας είναι η δίκαιη ανάπτυξη, στόχος μας είναι η Ελλάδα των πολλών. Για τους πολλούς λοιπόν σήμερα σας καλώ να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει την αύξηση του κατώτατου